έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου μία κυρία την οποία πάντα ήθελα να γνωρίσω, γιατί βέβαια έχει σημαδέψει τα ελληνικά γράμματα και όχι μόνο, με τη μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια να φέρει κοντά μας και να αγαπήσουμε τον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Και είναι η κυρία Κλέτη Σωτηριάδου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Βραβείο λογοτεχνικής ισπανόφωνης μετάφρασης 2016. Νομίζω ότι ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια. Με τη μετάφραση ασχολούμαι από το 1973, αλλά μεταφράζοντας τη Σίλβια Πλάθ από τα αγγλικά. Εκείνη η μετάφραση ήταν η πρώτη που έκανα, διότι διάβασα τα ποίηματά της, έγραφα ποίηματα τότε και ήταν κάτι που θα ήθελα να είχα γράψει εγώ. Και αυτό με έβαλε στη διαδικασία. Από εκεί και πέρα άρχισα να μεταφράζω ποίηση. Αρχικά αγγλόφωνη ποίηση. Το 1973 έπεσε στα χέρια μου το κείμενο του Γκαρσία Μάρκες από τη συλλογή του «Η κηδεία της μεγάλης μάμα», το ομότιτλο «Διήγημα», το οποίο το μετέφρασα από τα αγγλικά για τις εκδόσεις για το περιοδικό Διαγώνιο. Από εκεί και πέρα διάβαζα και έψαχνα να βρω τα βιβλία του Γκαρσία Μάρκες. Στο μεταξύ έμαθα ισπανικά, άρχισα να τα διαβάζω από το πρωτότυπο και τελικά γνώρισα και το συγγραφέα. Εγώ θέλω να μου πείτε και για το δικό σας συγγραφικό έργο. Πιστή στην ποίηση, έχω τρεις συλλογές με ποίηματα. Η μόνη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι του 2011 από τις εκδόσεις Κέδρος με τίτλο Αντίδωρα. Έχω βγάλει μία συλλογή με διηγήματα το 2002 από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Ένα μυθιστόρημα στα αγγλικά με τίτλο One Click Away, δηλαδή ένα κλικ μακριά, το οποίο κυκλοφορεί από την Amazon, και ένα μυθιστόρημα που έχει σχέση με την Κολομβία, γιατί εκεί διαδραματίζεται, ονομάζεται Bonsai του 2010 και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέντρος και αυτό. Ακολουθώντας τις συμβουλές του Γκαρσία Μάρκες, του Γκάμπο ακριβώς, ο οποίος λέει ότι όταν καταπιάνεσαι για να γράψεις κάτι πρέπει να βρίσκεσαι σε γνώριμο έδαφος, θέλοντας να πει ότι μπορεί να εφεύρεις τους χαρακτήρες σου, αλλά είναι καλύτερα να μην εφεύρεις, να μην βγάζεις από το μυαλό σου χώρες. Οπότε αποφάσισα να μεταχειριστώ την Κολομβία. Πρόκειται λοιπόν, λέγεται bonsai, έχει να κάνει με τα bonsai ως φυτά, τα οποία είναι δεντράκια που τα φυτεύουν σε πολύ μικρές γλάστρες, με πολύ λίγο χώμα και μεταφέρονται. Δεν βγάζουν ρίζες βαθιές και σαν μεταφορά πια για μια γυναίκα που φεύγει από την Ελλάδα, μια Ελληνίδα, μια Ελένη. Ελένη κιόλα. Ελένη, βέβαια, Ελληνίδα. Για να βρεθεί στην Κολομβία από έρωτα. Ο Γκαρσία Μάρκες, παρένθεση, μου αφιέρωσε κάποτε ένα βιβλίο στην Κλέτη της Τρίας. Από εκεί κράτησα το Ελένη. Και κάνει οικογένεια με έναν Κολομβιανό, ζει την σύγχρονη Κολομβία και κάποια στιγμή σαν bonsai καταλαβαίνει ότι οι κοντές ρίζες αυτές δεν τις δίνουν ζωή, ούτε η μεταφύτευση λειτουργεί, τα μαζεύει. Παίρνει μαζί και το παιδί της και γυρίζει στην Ελλάδα. Δεν είναι καθόλου αυτοβιογραφικό, αλλά έχει κάποια κοινά σημεία. Δηλαδή η Κολομβία, εντάξει, έζησα και εγώ στην Κολομβία, πράγματι μεταχειρίστηκα τα τοπία και αυτά που ήξερα για την Κολομβία. Επίσης η πρωταγωνίστριά μου, η ηρωίδα μου, απέκτησε ένα παιδί, έπρεπε να αποφασίσω ή αγόρι ή κορίτσι, 50-50. Την έβαλα να αποκτά ένα κορίτσι, όπως έχω και εγώ μια κόρη, γιατί στα bonsai, όταν μεταχειρίζεσαι δύο δεντράκια, τους ζυγούς αριθμούς τους αποφεύγουμε στα bonsai, όταν κάνουμε δασάκια, 3, 5, 7, αλλά όχι ζυγούς, τη μόνη φορά που μπορούμε να βάλουμε δύο δεντράκια πρέπει να είναι το ίδιο είδος, ένα μεγάλο, ένα μικρό. Οπότε γι' αυτό βασικά αποφάσισα να η ηρωίδα μου να αποκτήσει ένα κοριτσάκι και όχι ένα αγόρι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Τουλάχιστον εδώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είσαστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ. Γιατί κάποτε όταν έδινα εξετάσεις για την ισπανική φιλολογία, μου είχαν βάλει να πω περίληψη, να γράψω μάλλον περίληψη από τα 100 χρόνια μοναξιάς και γενικότερα από το λογοτεχνικό έργο του Γκαρσία Μάρκες. Και από τότε ήθελα να σας γνωρίσω από εκείνες τις εποχές. Εκτός από τον Γκαρσία Μάρκες, ποιους άλλους λογοτέχνες έχετε μεταφράσει? Για τους ισπανόφωνους μάλλον. Για τους ισπανόφωνους μιλάμε τώρα, ναι. Έχω μεταφράσει δύο βιβλία του Κάρλος Φουέντες, τον Γέρο Γκρίγκο και την Ντιάνα, τη μοναχική κυνηγό, από τις εκδόσεις Οκεανίδα. Τα έχω διαβάσει και τα δύο εγώ.
τουλάχιστον. Και το εγκόμιο, Μητριάς εγκόμιο του Βάργας Λιώσα. Αν και ο Κάρλος Φουέντες είναι δύσκολος στη μετάφραση, γιατί χρησιμοποιεί έτσι ιδιωματισμούς του Μεξικού που υπάρχει πρόβλημα. Και ο ίδιος όταν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, θυμάμαι, το είχε εξηγήσει αυτό με την αργό τη μεξικάνικη που προσπαθούσε να δώσει. Και είναι άθλος για να το μεταφράσει. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έτσι. Μετέφρασα πρόσφατα, που κυκλοφορεί τώρα, το βιβλίο ενός συγγραφέα που δυστυχώς έχει φύγει, του Ντανιέλ Σάδα, μία από τις δύο. Εκεί πραγματικά ήταν σαν να διαβάζω μια καινούρια, μια άλλη γλώσσα. Τόσο δύσκολο, ναι, και τόσο ιδιωματικό. Αλλά και άλλους. Έχω μεταφράσει 13 βιβλία της Ιζαμπέλα Λιέντ, μεταξύ των άλλων. Ναι, ναι, το ξέρω, εγώ το ξέρω. Σπίτι των πνευμάτων. Εσείς πρέπει να το πείτε. Το, ναι, Σπίτι των πνευμάτων και πολλούς άλλους Ισπανόφωνους, γιατί εκείνη την εποχή, παρόλο που έκανα και μεταφράσεις από τα αγγλικά, εκείνη την εποχή υπήρχε μεγάλη ζήτηση για την ισπανόφωνη λογοτεχνία και δεν υπήρχαν πάρα πολλοί μεταφραστές. Μα ούτε και τώρα υπάρχουν. Τώρα είναι περιορισμένοι. Είναι περιορισμένοι και πολύ καλούς μεταφραστές. Ίσως τα τελευταία χρόνια μετά το 2000 να υπάρχει, ναι, αυτή η πληθώρα, γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν. Υπήρχε πρόβλημα, δηλαδή ψάχνανε και ο κόσμος, ναι, και εμείς, ναι, και η ποιότητα της, ναι, μετάφρασης, γιατί η μετάφραση κατά με είναι η δεύτερη ανάγνωση και η μεταφορά στη γλώσσα του κοινού που απευθύνεται. Είναι σαν να μιλάει, κατά τη γνώμη, ναι, μου, ο συγγραφέας στο κοινό του. Και αυτό επομίζεται να το κάνει ο μεταφραστής. Γι' αυτό και είναι και συγκεκριμένοι οι μεταφραστές εδώ στην Ελλάδα που έχουν ποιότητα. Και κυρίως σε γλώσσες που μπορούμε να πούμε δεν μιλιώνται πάρα πολύ εδώ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι για τον Κάρλος Φουέντες. Τον Κάρλος Φουέντες βρισκόμουν στην Καρταχένα, σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, όπου έπαιρνα συνέντευξη από τη Λάουρα Εσκιβέλ, που είχα μεταφράσει το βιβλίο της «Σαν νερό για ζεστή σοκολάτα». Mm-hmm. Που με τις συνταγές μεξικάνων. Ναι, 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 το ξέρω. Best seller το βιβλίο της και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ίδια. Και θα έδειχναν και το έργο που είχε γυρίσει ο σύζυγός της, σκηνοθέτης. Τελειώνοντας τη συνέντευξη, βλέπω ότι είναι μαζεμένοι όλοι γύρω από τον Κάρλος Φουέντες, που ήταν ντυμένος στα κάτασπρα, και η γυναίκα του στο μπράτσο του επίσης ντυμένη στα κάτασπρα, ψηλή, εκείνος μελαχρινός, αυτή ξανθιά. Πολύ ωραίοι, ήταν έτσι για ένα επιβλητικό ζεύγος. Εγώ είχα μεταφράσει τα βιβλία του, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Μια και δυο λοιπόν, τον πλησιάζω και του λέω: «Είμαι η Κλέτη Σωτηριάδο από την Ελλάδα και έχω μεταφράσει αυτά τα δυο σου βιβλία». Αυτός χαρές και πασχαλιές με αγκαλιάζει, με συστήνει στη σύζυγο, αρχίζει και με παίρνει από τον μπράτσο και με πηγαίνει από εδώ, με συστήνει από εδώ και από εκεί. Μετά μου λέει: «Α, τώρα θα δεις μια έκπληξη». Προχωράμε λοιπόν στο βάθος. Και εκεί είναι ο Γκαρσία Μάρκες, πάλι με 100 ανθρώπους τριγύρω του, και με το που φτάνει εκεί του λέει: «Σου παρουσιάζω τη μεταφράστριά μου στα ελληνικά. Έχει μεταφράσει δύο βιβλία μου». Και γυρίζει ο Γκάμπο, τον κοιτάζει καλά-καλά, χαμογελάει έτσι λίγο ειρωνικά και λέει: «Εμένα μου έχει μεταφράσει όλα μου τα βιβλία, η Κλέτη». Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία στιγμή. Και δυστυχώς έχω μία πολύ κακή φωτογραφία από όλη αυτή τη στιγμή. Και τίποτα έτσι, μια καλή φωτογραφία δεν μου έχει μείνει, αλλά το θυμόσαστε, η ανάμνηση είναι πολύ ζωντανή. Βέβαια, να πούμε λιγάκι στους ακροατές μας τι πραγματεύονται αυτά τα δύο βιβλία του Φουέντες. Ο Γέρο Γκρίνγκο είναι η ιστορία ενός Αμερικανού που πέρασε από το Μεξικό, που έχει βγάλει ένα πολύ ιδιότυπο λεξικό με διάφορες ερμηνείες, ας πούμε, σκοτεινές, και είναι η ιστορία του από το πέρασμά του από το Μεξικό, ο Γέρο Γκρίνγκο. Έχει γίνει και σινεμά, έτσι, στον κινηματογράφο. Και στον κινηματογράφο, και είναι και πολύ διαβασμένο. Η Ντιάνα, η μοναχική κυνηγός, είναι η ιστορία της ηθοποιού που είχε ένα φλερτ με τον Κάρλος Φουέντες. Που κράτησε, ας πούμε, κάποιες εποχές, δεν κράτησε πολύ. Και διηγείται την ιστορία της, αυτή μετά αυτοκτόνησε. Και να πούμε λίγα λόγια για το βιβλίο του Βάργκας Λιώσα που μεταφράσατε. Του Βάργκας Λιώσα ήταν ένα καταπληκτικό βιβλίο. Ένα από τα καλύτερά του, νομίζω. Επίσης πολύ δύσκολο. Το Μητριάς εγκόμιο. Ανήκει στο σύμπαν του Βάργκας Λιώσα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα βιβλία
με τους ίδιους πρωταγωνιστές, η Θεία Χούλια και διάφορα ακόμη που ακολούθησαν, έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάθε κεφάλαιο περιγράφει και έναν διαφορετικό κλασικό πίνακα. Κλασικό, όταν λέω, ένα από τα αριστουργήματα των εικαστικών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ διασκεδαστικό. Δυστυχώς η δική μου μετάφραση έχει εξαντληθεί, δεν κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί μια άλλη μετάφραση, πραγματικά ένα πολύ ωραίο βιβλίο, ίσως ένα βιβλίο από τα αγαπημένα μου, από αυτά που όχι μόνο τα μετέφρασα, αλλά τα αγάπησα και πάρα πολύ. Και πήγατε και στο Περού, από ό,τι μου λέγατε. Ναι, βέβαια. Πήγα στο Περού, οπωσδήποτε. Στο Μάτσου Πίτσου. Οπωσδήποτε. Άμα δεν προσκυνήσουμε εκεί, δεν γίνεται. Ο κόσμος των βιβλίων, μέρος δεύτερο για σήμερα. Και βέβαια έχουμε εδώ την κυρία Κλέτη Σωτηριάδου, που έχει και το βραβείο φέτος λογοτεχνικής ισπανόφωνης μετάφρασης για το 2016, και είναι πάρα πολύ γνωστή για τη δουλειά, την πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει πάνω στο έργο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Μου είπατε πάνω κάτω την πρώτη, δεν ήταν, ήταν η πρώτη γνωριμία ή γενικά ήταν η γνωριμία? Όχι, όχι, η πρώτη γνωριμία έγινε πολύ νωρίτερα. Τον γνώρισα σε ένα καφέ, τα De Mago, και μετά τον κάλεσα στο σπίτι μου. Είχα ήδη μεταφράσει, όπως σας είπα, το 1974, την κηδεία της μεγάλης μάμου. Εκείνο το βράδυ είχε έρθει ντυμένος με μια μπλε φόρμα, με το κροκοδυλάκι της Λακώστου στο στήθος. Και όταν πια καθίσαμε στο τραπέζι, μας είπε πως είχε ξεχάσει να αλλάξει. Συνήθως φορούσε αυτές τις φόρμες στο σπίτι όπου, όταν εργαζόταν. Ένας κοινός μας φίλος, ο Κάι Μεκάστρο, δεν μπόρεσε να κρατηθεί και ξέσπασε στα γέλια και μας εξήγησε πως αγόραζε από τη Λαϊκή στην Μπογκοτά τις φόρμες για εργάτες. Και ύστερα κολούσε τα κροκοδυλάκια από παλιά μπλουζάκια της Λακώστου για να σπάει πλάκι με τους γνωστούς του, που μάταια έψαχναν να βρουν παρόμοιες φόρμες της γνωστής μάρκας. Νομίζω ήταν ο μεγαλύτερος χωρατατζής του κόσμου. Ήταν ούτως ή άλλως, ναι. Και πολύ ζεστός άνθρωπος. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ αστείο και οι μεταφραστές του ανά τον κόσμο και στις άλλες γλώσσες δεν το έχουν καταλάβει, γιατί στις απαριθμίσεις των συντεχνιών που παραβρέθηκαν στην κηδεία της μεγάλης μάμα αναφέρεται και στην Λακουέβα και στους χωρατατζίστες της. Ένα μπαϊρακουέβα είναι ένα μπαρ στην Παραγκύλια όπου συναντιόταν με τους επιστήθιους φίλους του κάθε φορά που βρισκόταν στην Κολομβία. Στο σπίτι που είχε έρθει τότε, στο διαμέρισμα που έμενε τότε στο Παρίσι, τα Χριστούγεννα του 81, μεταξύ Μουσακά, Χωριάτικης και Χαλβά της Ρήνας, συζητήσαμε για συγγραφείς και τα έργα τους, αν και συχνά έφερνε την Κολομβία στην κουβέντα με πολύ νοσταλγία για το δράμα της καθημερινότητας τότε, όπου μένονταν οι μάχες οι διάφορες του εμφύλιου. Θυμάμαι πως πενευόταν ότι είχε μάθει από μνήμη στον Ειδίποδα Τύρανο και έλεγε ότι συχνά ξαναδιάβαζε τους αρχαίους κλασικούς, γιατί είχαν πάντα κάτι καινούριο να του μάθουν. Επέμενε στην σαγηνευτική δύναμη της πρώτης φράσης ενός κειμένου και αναφέρθηκε πολλές φορές στην αιμονή του να ανακαλύπτει την αντοχή της εσωτερικής δομής κάθε γραπτού. Επίσης έλεγε κάτι πολύ ωραίο που δεν το ξεχνάω, σχετικά με τα παιδιά, ότι δεν θα πρέπει να μας ενώνουν μόνο οι δεσμοί αίματος, αλλά και η φιλία που καλλιεργείται κατά την ανατροφή. Υπόθηκαν πολλά ανέκδοτα εκείνο το βράδυ, αλλά και ιστορίες στα όρια του φανταστικού, όπως αυτή της μητέρας του συγγραφέα, που ήταν σίγουρη πως η δύναμη ενός αναμένου κεριού μπροστά στην εικόνα ενός Αγίου μπορεί να βγάλει το τρακτέρ ενός γιού της από τον κρεμό, με τον ίδιο τρόπο που μπορούσε να κρατάει στον αέρα όλα τα αεροπλάνα με τα οποία ταξίδευε ο συγγραφέας γιος της. Όταν γνώρισε την κόρη μου, που τότε ήταν 7 μηνών και ήταν ένα αρκετά μεγαλοκαμωμένο μωρό, τη σήκωσε στην αγκαλιά του και είπε: «Αυτή είναι η πιο μεγάλη γυναίκα του κόσμου». Και περίπου 10 χρόνια αργότερα, όταν ξανασυναντηθήκαμε και την είδε να τον κοιτάζει και να γυρίζει να με κοιτάζει εμένα, προσπαθώντας να καταλάβει αν είναι όντως ο Γκαρσία Μάρκες ή όχι, της είπε: «Αν θες να μάθεις ποιος είμαι εγώ, ρώτησε τη μαμά σου που με γέννησε περισσότερες φορές από ό,τι έχει γεννήσει εσένα». Ούτως ή άλλως το έργο αυτό είναι σαν να γεννάς και ξαναγεννάς κάτι. Ναι, ναι. Εμένα θέλω να πω ότι το βιβλίο που μου αρέσει περισσότερο, και το λέω πάντα, πέρα από αυτά τα διηγήματα που μετέφρασα ξανά πρόσφατα και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Νεφέλη, είναι το Φθινόπωρο του Πατριάρχη. Θυμάμαι ότι έλεγε ο ίδιος ότι θέλησε να το γράψει όταν παρακολούθησε την πτώση και τη φυγή του δικτάτορα της Βενεζουέλα,
του Μάρκος Πέρες Χιμένες, mm-hmm. είχε πει ότι ήταν η πρώτη φορά που είχε δει έναν δικτάτορα να χάνει την εξουσία στη Λατινική Αμερική. Και άρχισε να το γράφει με πρότυπο τους δικτάτορες της Βενεζουέλας, τον Χουάν Βισέντε Γκόμες, που είχε μια ιδιαίτερη γοητεία σκούσε πάνω του, της Κούβας, του Φουλχένσιο Μπατίστα. Και... που το είχε ζήσει και την είχε αγαπήσει και πολύ την Κούβα. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Έλεγε ότι το έργο του αυτό είναι ένα ποίημα για τη μοναξιά της εξουσίας. Σε μια άλλη ευκαιρία είχε πει ότι η πρόθεσή μου ήταν να κάνω μια σύνθεση όλων των δικτατόρων της Λατινικής Αμερικής, αλλά ιδιαίτερα εκείνων της Καραϊβικής. Αυτά που λέμε εμείς τις μπανανίες. Η συγγραφή του Φθινόπωρου διακόπηκε από τα 100 χρόνια μοναξιά και δεν ολοκληρώθηκε παρά μόνο το 1975, όταν ο Κάρλος Φουέντες έκανε γνωστή την ιδέα του να γράψουν οι Λατινοαμερικάνοι συγγραφείς ένα μυθιστόρημα για τους αντίστοιχους δικτάτορές τους. Τότε εκδόθηκαν τα βιβλία του Αουγκούστο Ρόα Μπάστος της mm-hmm. Παραγουάη, «Εγώ υπέρτατος», του Αλέχο Καρπεντιέρ της Κούβας το «Μεθόδου τέχνασμα» και το «Φθινόπωρο του Πατριάρχη» του Γκαρσία Μάρκες. Σε αυτή τη μαρτυρία για τις κτηνώδεις δολοφονίες, τις καταχρήσεις με την παρόντριση ξένων συμφερόντων, την μάστιγα που βασάνιζε μέχρι τις μέρες μας αυτούς τους λαούς, οι εσωτερικοί μονόλογοι του δικτάτορα και του πλήθους περιγράφουν εκπληκτικά αυτή τη μοναξιά της εξουσίας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια γραφή παραπλήσια με του Τζόις, το μονόλογο της κυρίας Μπλουμ του Οδυσσέα και του Πέδρο Πάραμο, το έργο του πολύ γνωστό, του Χουάν Ρούλφο, όπου παρελθόν, παρόν και μέλλον συγχέονται και με ένα οξύ σατυρικό πνεύμα. Ο Γκαρσία Μάρκες δημιούργησε αυτή τη μορφή του δικτάτορα που νομίζω σε όποιον το διαβάσει θα παραμείνει αξέχαστη. Τον απομυθοποιεί μέσα σε ένα πρώην, ας πούμε, μεγαλείο. Μάλιστα κάποτε λέει, όταν ζούσε στο Μεξικό, ρώτησαν τον πρώην πρόεδρο, τον Σαλίνας, αν ποτέ ο Γκαρσία Μάρκες τον είχε πλησιάσει να του ζητήσει κάποια χάρη ή κάτι. Mm-hmm. Και εκείνος απάντησε, ο Γκάμπο δεν πλησίασε ποτέ την εξουσία. Ο Γκάμπο ήταν η εξουσία. Πολύ εύστοχο πάντως. Πολύ εύστοχο. Και ως επιβλητική προσωπικότητα, έτσι. Που ναι. ήταν. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρία Κλέτη Σωτηριάδου, συνεχίζουμε, γιατί ο Γκάμπο είναι ανεξάντλητος. Έχει πει πολύ ωραία πράγματα για τον έρωτα ιδίως. Έλεγε ότι για το μόνο που θα μετάνιωνε όταν πέθαινε ήταν αν δεν πέθαινε από έρωτα. Ναι, το είχε αυτό πάντα. Και είπε και ότι ο έρωτος όταν μπαίνει στην καρδιά μας είναι όπως όταν μπαίνει ένα παραδείσιο πουλί από την πόρτα στο σπίτι μας. Αλλά όταν ο έρωτας στραβώνει, χαλάει, χάνεται, τότε είναι σαν να βγαίνει μια νυχτερίδα από το παράθυρο. Πολύ εύστοχο πάντως αυτό. Είναι από τα πιο εύστοχα. Ο πρόεδρος της Κολομβίας πολύ καιρό πριν, ο Μπελισάριο Πεντανκούρ, τον κάλεσε uh-huh. μια μέρα μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ και του ανακοίνωσε ότι σχεδίαζαν ένα γραμματώσιμο με την εικόνα του. Αυτός τον ευχαρίστησε και του είπε πως ελπίζει αυτά τα γραμματώσιμα να χρησιμοποιηθούν μόνο για ερωτικά γράμματα. Όπως εκείνα που έγραφε ο ερωτευμένος Φλωρεντίνο Αρίσα στην Φερμίνα Δάσα στον έρωτα στα χρόνια της χολέρας, όπου οι δύο ήρωες ζουν στα 70 τους τον έρωτα της ζωής τους. Τι σημαντική στιγμή, ναι. έτσι. Ίσως να είναι και κάτι δικό του, κάποια ιστορία ναι, δική του, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σε μια συνέντευξή του είχε πει ο συγγραφέας ότι το βιβλίο βασίστηκε σε δύο ζευγάρια. Στην ερωτική πολυτάραχη ιστορία των γονιών του και σε μια είδηση που είχε διαβάσει για το θάνατο ενός ζεύγους 80χρονων Αμερικανών που συναντιόνταν κάθε χρόνο στο Ροακαπούλκο. Μια μέρα ο Βαρκάρης όταν τους πήγαινε για μπάνιο τους σκότωσε για να τους ληστέψει και έτσι με το θάνατό τους έγινε γνωστό το κρυφό ρομάντζο που τον μάγεψε. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι με άλλους. Όπως η ιστορία με το έρωτα ναι. στα χρόνια της χολέρας. Και γι' αυτό το βιβλίο που είναι το πιο ερωτικό βιβλίο που έχει γράψει επέμενε να είναι κίτρινο το εξώφυλλο. Ναι. Όχι τόσο για τη χολέρα που αναφερόταν στον τίτλο όσο για το χρώμα που το θεωρούσε ερωτικό. Γι' αυτό και είχε προτίμηση τα κίτρινα τριαντάφυλλα και στις κίτρινες πεταλούδες βέβαια. Και στο θάνατό του νομίζω υπήρχαν κίτρινα τριαντάφυλλα παντού. Κανένας τόπος στη ζωή, έλεγε, δεν είναι πιο θλιβερός από ένα άδειο κρεβάτι. Και ότι ο έρωτας είναι τόσο σημαντικός όσο και η τροφή. Αλλά δυστυχώς δεν θρέφει. Σε μια άλλη εντελώς διαφορετική και παράξενη ιστορία, στο περί έρωτος και άλλων δαιμονίων, ναι. παρακολουθήσαμε την ανασκαφή μιας εκκλησίας. Και
την αποκάλυψη της ιστορίας μιας μικρής και αθώας που προτιμά τον θάνατο από τη μοναξιά χωρίς έρωτα στην απομόνωση του κελιού της στο μοναστήρι. Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Όπως και το τελευταίο που μιλάει για τον έρωτα, είναι ένας ύμνος του έρωτα, ενός γέρου 90 χρονών για μια ανήλικη πιτσιρίκα και λέει ότι η ζωή δεν τελειώνει ποτέ, δεν είναι κάτι που περνάει σαν το ορμητικό ποτάμι του Ηράκλειτου, αλλά είναι μια μοναδική ευκαιρία να γυρίσουμε πάνω στη σχάρα και να συνεχίσουμε να ψινόμαστε από την άλλη πλευρά για άλλα 90 χρόνια. Αυτά τα λέει ο 90χρονος. Πάντως, όσοι είχαν γνωρίσει τον Γκαρσία Μάρκες, τον Γκάμπο όπως τον λέγαμε και τον λένε οι Λατινοαμερικάνοι, αυτό φαινόταν στο βλέμμα του. Ο τρόπος που κοίταγε έδινε έναν ερωτισμό, έδειχνε. Σίγουρα. Έδειχνε τον εσωτερικό του κόσμο. Το άλλο που πολέμησε τρομερά, δηλαδή τον απασχολούσε, ήταν η λύθη. Και η μοναξιά της λύθης. Θέλησε να αφήσει μαρτυρίες για όλες τις περιπέτειες της ζωής του τόπου του. Και όσον αφορά τον μαγικό ρεαλισμό, ο συγγραφέας έλεγε: η μαγεία βρίσκεται στην ήττα της λύθης. Αυτό μας έμαθε η Καραϊβική. Η μεγαλύτερη βέβαια ηρωνία της τύχης ήταν πως στο τέλος της δικής του ζωής έχασε για πάντα τις αναμνήσεις του. Όμως εμείς δεν τις χάσαμε, γιατί πρόλαβε να μας τις αφήσει παρακαταθήκη στα έργα του. Ήταν ένας, νομίζω, περιπλανόμενος, νοσταλγικός Κολομβιανός που ποτέ δεν ξέχασε το Μακόντο του, τη γενέτειρά του, την πατρίδα του. Και νομίζω ότι να γυρίσω πίσω σε αυτά τα διηγήματα που έγιναν η αφορμή αυτής της συνάντησης, τα διηγήματα της κηδείας της μεγάλης μάμα, της Ερέντιρα, είναι χαρακτηριστικά, γιατί ξαναβρίσκουμε μέσα όλους τους χαρακτήρες από τα μυθιστορήματά του και το βέβαια τα 100 χρόνια μοναξιά. Όλους αυτούς τους κατοίκους του σύμπαντος του, τη μοναξιά του μίσους, του εμφύλιου που βλέπουμε τώρα να παίρνει τέλος. Την απομόνωση που ένιωθε αυτός ο λαός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση που ζούσε σχεδόν 50 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο συγγραφέας κατά την ομιλία του στην απονομή του βραβείου Νόμπελ, ότι ελπίζει πως η Κολομβία θα ξεπεράσει επιτέλους τα 100 χρόνια μοναξιά και θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία πάνω στη γη, δίνοντας έτσι μια νότα αισιοδοξίας. Και τελικά το κατάφερε η Κολομβία φέτος. Έτσι φαίνεται, παρόλο που υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πραγματικά ελπίζω και εύχομαι να δοθεί μια λύση ειρηνική για να σταματήσει η αιματοχυσία, αυτή η αιματοχυσία. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαρσία Μάρκες, αλλά και όχι μόνο ο Γκαρσία Μάρκες, οι Λατινοαμερικάνοι μας έδωσαν μια πολύ δυνατή λογοτεχνία, απαριθμώντας όχι μόνο προσωπικές περιπέτειες με χαρακτήρες καθημερινούς, αλλά και δίνοντας μια εικόνα συλλογική αυτών των λαών που, ενώ βρίσκεται τόσο μακριά, μοιάζει πολύ με τα δικά μας και έχει περάσει τόσα δεινά όσα νομίζω περνάμε και εμείς σαν λαός αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και αυτό νομίζω, με αυτό θα ήθελα να τελειώσω. Να κλείσουμε. Λοιπόν, εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα εδώ και για την παρουσίαση αυτή που κάναμε, για την πολύ ωραία συζήτηση, κυρία Κλέτη Σωτηριάδου. Ελπίζω στο μέλλον να μας δοθεί πάλι ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε. Δεν ξέρω, ετοιμάζετε κάτι? Ευχαριστώ πολύ. Καινούριο? Μεταφράζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Πάμπλο Γκουτιέρες. Είναι Ισπανός συγγραφέας. Και διαβάζοντας τις πρώτες 10 σελίδες, ένας φίλος μου είπε: «Μα δεν είναι του Γκαρσία Μάρκες αυτό το κείμενο?» Είναι μάλλον πολύ παραπλήσιος, αλλά με εντελώς δικό του στυλ. Όταν τελειώσει, ελπίζω να έχουμε μία συζήτηση και για αυτό το βιβλίο. Βέβαια. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή στις 5 ακριβώς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γεια και χαρά σας.